Τιμιότατοι αδελφοί συμπρεσβύτεροι, αγαπητοί αδελφοί, από Θεού άρξαστε. Είναι εξόχως τιμητική η πρόσκληση προς την ελαχιστότητά μου να ανοίξω και μια ακόμη φορά και χρονιά τον κύκλο των ομιλιών σε αυτήν την πανσέβαστη αίθουσα διακονίας του Λόγου του Θεού, που δεκαετίες ολόκληρες ανδρώνεται ο Λόγος του Κυρίου, από διακεκριμένους θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς και άλλες προσωπικότητες, οι οποίες με την πρόσκληση που τους απευθύνεται στην προσπάθειά τους να εξυπηρετήσουν το Λόγο του Κυρίου, κοσμούν αυτό το βήμα. Η ελαχιστότητά μου λοιπόν σήμερα έχει θέμα την Ευαγγελική Προτροπή του Κυρίου μας «Άγιοι γίνεστε». Μέσα στα εκατομμύρια, τα αναρρύθμιτα, τις μυριάδες των Αγίων που ευαρέστησαν τον Θεό στο διάβα των 2.000 ετών, κάποιες ιδιαίτερες προσωπικότητες κόσμησαν και κοσμούν την Εκκλησία μας. Σε κάποιες θα αναφερθούμε, τις οποίες μόλις πριν από 10-12 ημέρες, με την ενορία του Συμβολιούχου Δράμας Αγίου Χρυσοστόμου, αξιωθήκαμε να επισκεφθούμε είτε στην Εύβοια είτε στα Πέριξ των Αθηνών, και συγκεκριμένα θα πούμε τον Λόγο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν αγίασε στην άνεση. Η αγιότητα είναι δρόμος δύσβατος, δύσκολος. Δεν κατορθώνεται, αλλά χαρίζεται. Και δεν είναι ένα κύπελο ή ένα μετάλλιο, δεν είναι ένα έπαθλο, είναι μία θεία δωρεά. Ξεκινώντας λοιπόν, αφού ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για την τιμητική πρόσκληση, να πούμε ότι μετά την ανάληψη του Χριστού, φέρνει ο ίδιος επέρας το έργο που του ανέθεσε ο Πατέρας. Η Εκκλησία υπάρχουσα προπάντων των αιώνων προπτικά, μεταπτωτικά στους χρόνους της Καινής Διαθήκης, αλλά και μετά την Πεντηκοστή, όπου φανερώνεται η δόξα της και εκδηλώνεται και ως τόπο σύναξης πλέον ως και τη Δευτέρα Παρουσία και τη Βασιλεία την Άδυτη, είναι η καταφυγή μας, η φωλιά μας, η ελπίδα μας, ο στηριγμός μας, ο φυσικός μας χώρος όπου μας αναζωογονεί ο ούριος άνεμος ενός πάντοτε αμετάπτωτου εύκρατου κλίματος. Οι πτώσεις είναι δικές μας. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Αληθινό που σαν νοητός Ιορδάνης αρδεύει την Εκκλησία μας θάλπει, δορυφορεί, δωροφορεί, λαμπρύνει και καλύνει τους Ορθοδόξους όλων των αιώνων, καθιστώντας δυνατό για τον καθένα που το επιθυμεί προσωπικά και ελεύθερα να οικειοποιείται το έργο του Χριστού, δεχόμενος τη φλόγα της προσωπικής του Πεντηκοστής. Στερεώνει την παρουσία του Χριστού μας μέσα σε μας. Γι' αυτό και στο Ιππερό εμφανίζεται το παράκλητον πνεύμα σαν διαμεριζόμενες γλώσσες που κάθονται αναμία στην κεφαλή ενός εγκάστου των συνηγμένων. Η σχέση συνεπώς με τον Χριστό της Εκκλησίας είναι προσωπική. Ο Χριστός καλεί προσωπικά τον καθένα. Μας στέλνει στην Εκκλησία Του και θέλει όλοι να σωθούμε. Το πρόσωπό μας είναι η Εκκλησία μας που μας ενώνει απανταχού της γης. Αν για τον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη, που ζει και σκέπτεται μάλλον εκκλησιαστικά, ότι λαός δεν είναι ένα ανθρωπομάζωμα της στιγμής, αλλά ένα οργανικό σύνολο που ακολουθεί, διαμορφώνει μια ζωή ενιαία, όσο κυματιστή κι αν είναι, μια αναπέραντη αλληλεγγύη πεθαμένων και ζωντανών, τελικά μέσα στην Εκκλησία που λειτουργεί σαν ζωτικός μας χώρος στην χώρα των ζώντων, εμείς ο λαός, παρόλους τους κλειδονισμούς του σκάφους, προχωρούμε και πρωτίστως ενούμενοι με τον Χριστό δια του σώματος και αίματος Του, ακολουθώντας δια τις πρεσβείες της Παναγίας μας και όλων των Αγίων των επαιώνος Θεό ευαρεστησάντων, όσο και με τις προσευχές ζώντων και κεκοιμημένων, ον Κύριος γινός και τα ονόματα, διαπορθευόμαστε προς την όντως ζωή. Είναι η ζωή που έρχεται από το μέλλον και αγκαλιάζει παρελθόν και μέλλον μέσα στο παρόν. Το τώρα, το οποίο αποτελεί σύνθεση των δύο άλλων εκστάσεων, του παρελθόντος και του μέλλοντος, και χαίρει δια τούτου προτεραιότητος, μας θυμίζει ο μακαρίτης Νίκος Νησιώτης.
Βυθισμένοι σε πλεισμονή χαράς, μνημονεύουμε κι εμείς αντιφωνικά τους αιωνίους αλληλέγγυους εμάς, την υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους, αδέλφια, μαθητές και τέκνα του Υιού της, που ως και κοιμημένοι είναι περισσότερο ζωντανοί από ό,τι ήταν όταν ζούσαν. Μαθαίνουμε να ζούμε με την ανάσα των νεκρών, όπως τα έλεγε ο καθηγητής Νίκος Ματζούκας, για να αποκτήσουμε την ζωντάνια τους που νίκησε μια για πάντα τον θάνατο. Πόσο μάλλον κατά το ανθρώπινο δεν θα αισθανθούμε πολύ κοντά μας τους Αγίους, όταν μάλιστα ζήσαμε και κάποιους από αυτούς μας μίλησαν ως κανονικοί άνθρωποι, χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο και περιττό, τους συναναστραφήκαμε έστω και λίγο, τους ακούσαμε σαν πολύ κοντινά δικά μας πρόσωπα και στο πρόσωπό τους συναντήσαμε τον αληθινό αδελφό, πατέρα, μητέρα, φίλο, εν τέλει τον ίδιο τον Χριστό. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας όλων των αιώνων είναι η εύχημη καρπή του Παρακλήτου, παιδιά και πατέρες της Εκκλησίας, κατά χάριν ανθρωπόθεοι που συνεχίζουν το Χριστό μέσα στο αγροτεμάχιο της ιστορίας και της γεωγραφίας. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Χριστού και με μία αναρχική εντός εισαγωγικών εσωτερική κυρίως κίνηση, διάθεση, που παρέμεινε αταλάντευτη τελικά, διέγραψαν όλα τα του κόσμου τερπνά με το χ του Χριστού. Έτσι συναρμολογείται η ζωή τους και τεχνουργούνται τα χαρίσματά τους μέσα στα σπλάχνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, όπου και εξάπαντος τα καταθέτουν στην τράπεζα της ζωής, προς ανατοκισμό για την αγάπη των αδελφών. Πέρα από τετράγωνες συζητήσεις περιορίων και όρων της πίστεως, δογμάτων, αναλύσεων, συνθέσεων, συγκρίσεων, συγκλήσεων, αποκλήσεων κλπ., τι νόημα θα είχαν άραγε εδώ άλλωστε η ουσία είναι ότι εκείνο που σε μαγνητίζει σε έναν Άγιο και του παραδίνεσαι άνευ όρων και ορίων για να σε πάει στο Χριστό, είναι η αίσθηση που έχει της ελευθερίας που τον κατακλείζει ως σταυρωμένη αγάπη και το ότι σε δέχεται όπως είσαι, χωρίς τη βάσανο της ανάκρισης και της ανάλυσης. «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, λες και αφήνεσαι. Πού όδε? Μέσα στην καρδιά των Αγίων, η οποία έχοντας εκδιπλωθεί στο άπειρο της αγάπης του Θεού, δεξιώνεται τους πάντες. Παλάτι αληθινό. Εώρα χαράς, από στιβαρό υλικό που σε ξεκουράζει και δεν σε αφήνει να πέσεις κάτω και να απογοητευτείς. Σε φέρνει στο φιλότιμο ο Άγιος να αγωνιστείς και να χτυπήσεις αλίπητα τον εαυτό σου. Δεν σε συντρίβει, σμπαραλιάζει, θεατρίζει, εξουθενώνει, εξευτελίζει. Όχι νευρωτικά σύνδρομα, αμαρτιοφοβίες και ενοχικές, ιδιωτικές, τρομοκρατικές θεολογίες, των τάχατες Αγίων που βασανίζουν εαυτούς και αλλήλους, βάζοντας τον λογισμό τους πάνω από την Εκκλησία. Συνήθως, όταν ακούμε για Αγίους, τους φανταζόμαστε σαν εξωπραγματικά όντα, ουτοπικές υπάρξεις και ειδικότερα οι άνθρωποι που θέλουμε να λεγόμαστε της Εκκλησίας, φαντασιώνουμε με κάτι άσαρκες πνευματικές πραγματικότητες και εξαϊλώσεις που υποσυνειδήτως τουλάχιστον δείχνουν και μια αποστροφή προς οτιδήποτε σωματικό και υλικό. Θαρρείς πως από εδώ στέκει η ύλη και από εκεί ένα απροσδιόριστο πνεύμα, πάντα σε αντιπαλότητα μεταξύ τους, διακρινόμενα το ένα από το άλλο και πάντα με εξειδανίκευση του πνευματικού και υποτίμηση του υλικού. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τι δηλώνουμε ως Ορθοδοξία μας, η πραγματικότητα είναι ότι η νοοτροπία μας ρέπει προς τον νεστοριανισμό ή τον μονοφυσιτισμό και αυτό μεταφράζεται σε διάσταση δόγματος ήθους, δηλαδή άλλα λέμε και άλλα ζούμε, άλλα πιστεύουμε και άλλα πράττουμε. Ο διαχωρισμός, για παράδειγμα, των χώρων, των συζητήσεων και των χρονικών περιόδων σε ιερά και βέβυλα
ή η αιμονική ενασχόλησή μας μόνο με τα πνευματικά και όχι κοσμικά ζητήματα, κρύβει τέτοιου είδους νεστοριανικές και μονοφυσιτικές διαστρεβλώσεις. Ευτυχώς όμως τον αντίποδα των ανωτέρων πλαστογραφήσεων της πνευματικής ζωής, ο Χριστός μας προσφέρει τα ένσαρκα παραδείγματα του μέσα στην ιστορία, τα μυστικά εντός εισαγωγικών και πάλι ραβασάκια της αγάπης Του, και ας μας επιτραπεί, αυτά είναι οι Άγιοι μας. Είναι εκείνοι που πάντοτε και παντού είναι εν το Χριστό ολόκληροι, δίχως κρατούμενα και διχασμούς. Αυτοί μας δροσίζουν ή μας θερμαίνουν, μας παρηγορούν ή χαρίζουν υπομονή, ενώ άλλοτε μας διασώζουν, οδηγούν και ασφαλίζουν στερεότερα στο λιμάνι την Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Είναι οι αυθεντικοί Άγιοι, οι αυθεντικοί άνθρωποι, οι Άγιοι κάθε εποχής. Οι ωραίοι άνθρωποι, που σημαίνει όριμοι, της ώρας άνθρωποι, με πνευματική και ψυχική ωριμότητα. Στην παρούσα ομιλία θα αναφερθούμε λοιπόν σε τέσσερις συγχρόνους από αυτούς Αγίους της εποχής. Πρώτον, μιλούσε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, αλλά και ο της Πολυκλινικής Αθηνών, ο της ερήμου και της πόλης, για την αγάπη του Χριστού που ένιωθε τόσο πολύ να του κατατρώει τα σωθικά, ώστε λαχταρούσε να πάει στους χήπεις στα μάταλα της Κρήτης να τους διδάξει τον Χριστό. Άλλοτε σε Ευρωπαίους τουρίστες, καθώς τους ξαναγούσε, τους μάθαινε μέσα στο τουριστικό λεωφορείο την ευχή του Ιησού, και εκείνοι όλο Πορφύριος και Πορφύριος φώναζαν και τον αναζητούσαν όταν έλειπε. Λάμβανε σάρκα και οστά ήδη στο πρόσωπο του Οσίου Πατρός εκείνο που είχε γράψει αργότερα η παρισινή εφημερίδα Le Monde την εποχή του 1981, που πραγματοποιήθηκε η επίσημη ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Η Ελλάδα, η Ευρώπη, υποδέχεται τη χώρα της φιλοκαλίας, έγραψε. Δοκιμασμένο σαν το χρυσό στο χωνευτήρι, σε έβλεπε και από μέσα, και ήταν φυσικό γι' αυτό να βλέπει έτσι. Έτσι ζούσε εκείνος εν το Θεό. Ενώ εμείς αληθωρίζουμε πνευματικά, εκείνος εισέρχεται στην καρδιά μας και κλεισμένων των θυρών με την άκρα ευγένεια του Χριστού. Εξουθενωμένος από απερίγραπτους πειρασμούς, χαμογελούσε με ένα χαμόγελο αληθινό κομμάτι γλαυκού ουρανού. Σε παιδιά της νύχτας και απορριπταίους μοτοσυκλετιστές έβλεπε την προαίρεση των μικρών παιδιών που μακάρισε ο Χριστός, ενώ σε θητεύσαντες εις τα εκκλησιαστικά παιδιώθεν, αν μη και εκκυλίας μητρός, διεγίνος και την θανάσιμη τοξίνη της αυτάρκειας και της ακολουθήσεις μετά τα αυτά επάρσεως, ώσα να επρόκειτο κάποιος τάχατες να παίρνει γαλόνια από τα χρόνια που έκροε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν αντέχει τίποτε το μη αυθεντικό δίπλα σε έναν Άγιο που ο νους του διαπερνάει τις καρδιές, αλλά και βουνά και κτίρια και θάλασσες και ουρανούς και υπήρους, ένα ιδιαίτερο χάρισμα πνευματικής τηλεόρασης του Οσίου Πατέρα μας. Έψεγε τον εαυτό του, που νέος καθώς ήταν ήθελε κατά την εξομολόγηση να εφαρμόσει το πιδάλιο. Έψεγε καλότροπα και τους ιερείς για τον αφόρητο, έλεγε, διδακτισμό τους, επιμένοντας ότι η σιωπή και το παράδειγμα, καθώς και η μυστική προσευχή για τους πιστούς, φέρνουν σίγουρα αποτελέσματα. Αληθινά παγκοσμιοποιημένος άνθρωπος, οικουμενικών διαστάσεων, χαριτωμένος πνευματικός, δεξιωνόταν τους πάντες μέσα στην καρδιά του. «Είμαστε ένα και με εκείνους που φαίνεται να είναι εκτός εκκλησίας», έλεγε. «Το παν είναι ο έρωτας το Χριστό», δείχνοντας έξυπνα ότι ούτε το δόγμα, ούτε η πίστη, ούτε τα έργα σε σώζουν, αν η προαίρεσή σου δεν είναι ευθεία και απλώς τα χρησιμοποιείς για να αυτοπροβάλλεσαι κυρίως υποσυνείδητα. Μελετούσε τα πάντα, έχοντας καταφάει τα λατρευτικά βιβλία της Εκκλησίας.
Ως ορθόδοξος νου στεκόταν ακριβώς στο κέντρο του πολιτισμού, ανακρίνοντας τους πάντες και τα πάντα. Επισκεπτόταν κάποτε και τη λυρική σκηνή, συνοδεία πνευματικού του τέκνου, όπου και εν εκστάση μία φορά είδε το πνεύμα του μουσικού, του οποίου το έργο πεζόταν εκείνη την ώρα να σκυρτά ευχαριστημένο από την εκτέλεση, όπως μας διηγείται ο πατήρ Ανανίας Κουσθένες. Επέμενε να έχουμε καλλιτεχνική, ευαίσθητη ψυχή και να την καλλιεργούμε με περιπάτους στη φύση και εκδρομές, με παρατήρηση των πουλιών και των φυτών, με καλές παρέες. Συνιστούσε και στις οικογένειες να πηγαίνουν στη θάλασσα για κολύμπι, ώστε να έχουν καλή σωματική υγεία και χαρούμενη διάθεση. «Χοντρούς ανθρώπους ο Θεός δεν θέλει κοντά Του», έλεγε, «αλλά ψυχές καλλιτεχνικές να πετάν σαν τις πεταλούδες παντού». Παρότρινε η ευχή του Ιησού να λέγεται αδιάλειπτα από τους πιστούς, αλλά απαλά και με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Πρότεινε να μην κάνουμε κατά μέτωπο επίθεση στα πάθη, αλλά να τα περιφρονούμε και να τα παραμερίζουμε, πηγαίνοντας παραπέρα προς τον Χριστό. Καταβγαζόταν από το άκτιστο φως του Χριστού μας, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα «σιέλ», παναπεί «λευκογάλανο», σε ομιλία καταγεγραμμένη σε κασέτα. Ομόρφινε τη ζωή μας και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Εξακολουθεί διαχρονικά λαμπροφορεμένος να κάνει το ίδιο ζωντανότερα τώρα, ελεύθερος από τη σύμβαση του χωροχρόνου, γι' αυτό και μετατρέπει σε ευλογία τον ειδικό μας χώρο, συντροφεύοντας αψευδώς όποιο τον επικαλείται. Ενσάρκωση της ταπείνωσης αποτελούσε ο δεύτερος Άγιος των Εσχάτων ημερών, τον οποίον ομοίως προσκυνήσαμε προημερών, ο Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Ήταν «ο Πάτερ με συγχωρείτε», διότι από τις λέξεις που χρησιμοποιούσε, οι μισές ήταν η φράση «με συγχωρείτε». Αδικήθηκε και πόνεσε πολύ στη ζωή του, όπως φυσικό είναι να πονούν όλοι οι περιβεβλημένοι της σάρκα άνθρωποι, ιδιαίτερα όσοι πορεύονται τον ανάντι δρόμο του εν Χριστώ αγιασμού. Λυπήθηκε πάνω από το μέτρο κατά τον θάνατο της μητέρας του και συμμορφώθηκε με επέμβαση της Θείας Χάριτος. Το πράον και ευαίσθητον του χαρακτήρος του, η γλυκύτητα στην έκφραση και η λαχτάρα για προσευχή διακρίνονταν διαγυμνού οφθαλμού. Το αφιλάργυρον, η προόραση και η διόραση, όπως και το φυλακόλουθον, τον στόλιζαν εδρεωμένα πάνω σε αυτό το βάθρο της ουδενίας του. Κατά μαρτυρίαν επισκόπου αυτοαποκαλούνταν ψόφιο σκυλί που βρωμούσε, έλεγε και το πίστευε. Συνέτρεχε ο ίδιος μέγα πλήθος στις όποιες δυσκολίες του. Ήδη ένδυσης υπόδυσης χρηματική βοήθεια. Κυρίως όμως ήταν η προσευχή του εκείνη που έκαμπτε το Θείον Έλεος και παρηγορούσε τους αναγκεμένους, η παρεμοιώδης παρησία της προσευχής αυτής, που λάμβανε συχνά μορφή διαλόγου ζωντανού προφορικού με τον προστάτη και έφορο της Μονής, τον Όσιο Δαβίδ τον Γέροντα. Προείδε την εκλογή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο μαρτυρικό θρόνο του Φαναρίου και τις δυσκολίες που προηγήθηκαν και οι οποίες υπερβάθηκαν με επιβεβαιωμένη θαυματουργική επέμβαση του Οσίου Δαβίδ, μετά την εκλογή δοξολόγησε τον Θεό. Χιλιάδες κόσμου παρηγορήθηκαν στο Πετραχύλι, μια πτυχή της ιερατικής διακονίας, όπου φαινόταν καθαρά η επισκίαση της Θείας Χάριτος, η οποία του χάριζε και ανάλογα ζεύγη οφθαλμών κάθε φορά που έβλεπε μια ψυχή να προσέρχεται, ώστε να διακρίνει τι χρειάζεται. Μέχρι και ο τρόπος που βάδιζε έδειχνε μια σωματική ελαφρότητα που σε έκανε να νομίζεις ότι δεν πατάει στη γη, κατά ορισμένες μαρτυρίες. Σημαντικό πολύ είναι αυτό που επεσήμανε σε κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης Παύλος και αφορά σε όσους εκ των πατέρων ασχολούνται με το ευαίσθητο θέμα της διακονίας των ψυχών
ως εξομολόγη πνευματική. Ποτέ ο Άγιος Ιάκωβος δεν χρησιμοποίησε την έκφραση «πνευματικό μου παιδί», γνωρίζοντας προφανώς καλύτερα από εμάς, οι οποίοι εσχάτως κάνουμε κατά κανόνα κατάχρηση του όρου ως γέροντες ή ό,τι άλλο, ότι τα παιδιά είναι πρωτίστως του Χριστού, όχι δικά μας. Και τούτο οφείλουμε οι πνευματικοί να το ζούμε και όχι απλώς να το γνωρίζουμε. Στον Χριστό να τα στέλνουμε, όχι να δημιουργούμε στρατούς του τάδε και του δίνα γέροντος και νοσηρά προσωποπαγή περιβάλλοντα που ταλανίζουν και σχίζουν τον λαό του Θεού που υποτίθεται ότι διακονούμε. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατής της Αντώνιος, γνωστός στο Πανελλήνιο και όχι μόνο, τόσο για την αγιασμένη βιωτή του όσο και για την επιμελίας εξαντλητική μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, η οποία έβγαινε και κατά την διάρκεια του κηρύγματος με πληθώρα παραπομπών, έλεγε κάποτε ότι σε διάρκειας 2 ωρών συζήτηση με τον Άγιο δεν διεπίστωσε ούτε ένα δογματικό λάθος και ήταν φυσικό, συνέχισε ο Δεσπότης, διότι ζει αυτά που λέει και τα πιστεύει ο γέροντας. Ένα ακόμη αληθινό δώρο του Θεού στη ζωή μας και στην εποχή μας, εποχή λοιμού και αυχμού, όπως τα έλεγε ο Χρυσορήμων Χρυσόστομος, είναι ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Πορθμέας του φιλοκαλικού ήθους και του ασκητικού φρονήματος των αλυσμόνητων πατρίδων, των οροπεδίων και υψηπέδων της Καπαδοκίας, τα οποία συνόψισε στο πρόσωπό του ο γέροντάς του και ανάδοχός του στο Άγιο Βάπτισμα, Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Ο Όσιος Παΐσιος έγραψε το βιβλίο, τον βίο του τόσο γλαφυρά, ώστε εγνωσμένης γλωσσικής ευαισθησίας και διέστησης προσωπικότητα, χαρακτήρισε το βιβλίο ως το καλύτερο πεζογράφημα του νεότερου ελληνισμού. Με τις πειρακτωμένες ευχές του στήριξε ολόκληρη την Οικουμένη. Χιλιάδες οι άνθρωποι που βρήκαν καταφύγιο στην καρδιά του και τις σοφές του συμβουλές, από μακριά ή από κοντά, όπως συνέβαινε κάποιες φορές και με τους προαναφερθέντες οσίους, εθεάτω ταυτόχρονα σε άλλα μέρη, ενώ βρισκόταν σωματικά στο Άγιον Όρος, για να βοηθάει ανταποκρινόμενο σε αιτήματα προσευχών που γίνονταν στο όνομα του. Πολλές φορές μάλιστα αποκάλυπτε τις επεμβάσεις του στους ευεργετημένους που έρχονταν και τον έβλεπαν. Πονούσε για την Ελλάδα και τον λαό της. Έψεγε την έλλειψη αυτοθυσίας, ηρωισμού και πατριωτισμού. Ανησυχούσε επίσης για την πορεία της ανθρωπότητας, σαν άνθρωπος με γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, και τον απασχολούσε λίγο εντονότερα το θέμα των εσχάτων, ίσως σαν κρούση κινδύνου για μετάνοια των αναισθήτων. Χαιρόταν όταν κάποιος, ειδικά υποψήφιος κληρικός, του έλεγε ότι πρόκειται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Τον είχανε δει να ασπάζεται στο κεφάλι ενός τέτοιου νέου και ακολούθως βιαστικά και χαρούμενα να τον σταυρώνει στο μέτωπο και να λέει «Μπράβο παλικάρι μου», 3 φορές. Συχνές είναι οι αναφορές που έκανε σε περιστατικά και πρόσωπα κατά το διάστημα της στρατιωτικής του θητείας και χρησιμοποιούσε περιστατικά από τη στρατιωτική ζωή για να περιγράψει φάσεις της πνευματικής ζωής. Παραδείγματος χάρη την προσευχή την ονόμαζε ασύρματο, τον προσευχόμενο ασυρματιστή, και για την ανταπόκριση του Θεού στο αίτημά μας ή για την απουσία μετεωρισμού διάσπασης του νου και φαντασιών κατά την ώρα της προσευχής, χρησιμοποιούσε τη γνωστή από τις τηλεπικοινωνίες έκφραση «έπιασε γραμμή». Στις επιστολές του που απευθυνόταν κυρίως σε μοναχούς και μοναχές, δίνει οδηγίες που λαμβάνουν υπόψη τον χαρακτήρα, την ιδιοσυγκρασία, τη σωματική κράση του παραλήπτη, όπως και τις κλιματικές συνθήκες τις οποίες ζει. Μιλούσε και για τον βιορυθμό του ανθρώπου και έδινε μάλιστα οδηγίες ειδικότερα στους αγρυπνούντες που πρόδιναν γνώση της λειτουργίας του σώματος του ανθρώπου.
Πονούσε επίσης και για το εκοσμικευμένο φρόνημα ημών των χριστιανών του 8ου αιώνος, όπου ο νόμος της ίσονος προσπαθίας φαίνεται να πρετανεύει παντού. Χωρίς να είναι ιερέας, έκανε βαθύτατες πνευματικές τομές στις καλοπροαίρετες ψυχές που τον εμπιστευόταν και ακολούθως τις έστελνε σε πνευματικούς τους τόπους τους για να ενταχθούν στην εκκλησιαστική και ενωριακή ζωή. Αγωνιστή στην αγρυπνία, στη σκληρή άσκηση και αυστηρότατος προς τον εαυτό του, έβλεπε με επιείκεια τις αδυναμίες και τα πάθη των αδελφών και με όμορφο, φιλόκαλο τρόπο τους διόρθωνε. Ήθελε πάντοτε να πηγαίνει κάτι στην Παναγία. Παραδείγματος χάριν, ένα ματσάκι λουλούδια προτού προσευχηθεί στη χάρη της, για ό,τι τον απασχολούσε, για να μην πηγαίνει με άδεια χέρια, όπως έλεγε. Τόσο ζωντανή αισθανόταν την παρουσία της. Πατήρ παγκόσμιος όντως αναδείχθηκε ο Άγιος Παΐσιος, αφού με την εν Χριστώ παρουσία του στήριξε όλους μας, ειδικότερα σκεπάζοντας με πατρική και μητρική θεομητροπρεπή αγάπη του, τους ως καλάμους υπό ανέμων σαλευωμένους αναγκαιούντας αδελφούς για να μην τους κρυσταλώσει ο παγετός του κόσμου. Αξίζει όμως να αναφερθούμε τέλος και σε έναν άλλο μεγάλο Άγιο από τη Ρωσική Εκκλησία αυτή τη φορά. Έναν ματωμένο και νεκραναστημένο στην κυριολεξία αρχιερέα του Θεού, τον Άγιο Λουκά, επίσκοπο Συμφερουπόλεως της Κρυμαίας και θαυματουργό που σχετικά πρόσφατα αγιοκατατάχθηκε και αυτό στη χωρία των Αγίων Μαρτύρων της Πίστεως, αφού πρώτα γράφτηκε στην καρδιά του πιστού λαού με ανεξίτηλο μελάνι όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μοιάζουν με επιστολές του Χριστού σε εμάς οι Άγιοι, που τις διαβάζουμε και τον συναντούμε. Το μαρτύριό του άρχισε εντονότερο μετά τη χειροτονία του ως αρχιερέως. Θαρής και η αρχιερατική του μήτρα επίχε θέση ακάνθινου στεφάνου. Φύση καλλιτεχνική, με σπουδές στη ζωγραφική, αλλά κατόπιν ιατρός των ανθρώπων πριν καταστεί ποιμένας των λογικών προβάτων, ήταν δυνατός χαρακτήρας με καλή σωματική κράση και έντονη προσωπικότητα. Παθιαζόταν με το δίκιο, υποστήριζε τους αδυνάτους και μάλιστα δεν δίσταζε να καταδικάζει δημοσίως έκνομες ενέργειες των αθέων, χειρουργούσε δε πάντοτε κάνοντας θερμή προσευχή και σε πολλές περιπτώσεις ένιωθε την παρουσία του Χριστού να τον οδηγεί και να τον κατευθύνει σε δύσκολες επεμβάσεις. Εφήβρε μεθόδους τοπικής αναισθησίας, κατέστη διδάκτορας της ιατρικής, ασχολήθηκε καθηδίκευση με την χειρουργική αντιμετώπιση των πιωδών τραυμάτων και οι λεπτομερείς πίνακες ανατομίας που παρετίθονται μέσα στα βιβλία του ήταν επίσης δικά του έργα, ως άνω ζωγράφος και καλλιτέχνης να υπηρετούσαν τον ιατρό και οι τρεις μαζί μετά να συνδράμουν αλληλοπεριχωρούμενοι τον Επίσκοπο του Θεού. Το να αναφέρει κανείς τον εξοντωτικό πόλεμο που υπέστη από το άθεο καθεστώς, τις εξορίες, τις φυλακίσεις, τους διωγμούς, ακόμη και από την Εκκλησία, που πολλές φορές κάτω από το ράσο του κληρικού είχε στις τάξεις τις πράκτορες του καθεστώτος παρέλκει, διότι είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Υπάρχουν όμως και οι ανθρώπινες καθεαυτάς πλευρές του Αγίου μας και όλων των Αγίων. Ένα γεγονός που είναι άκρο συγκινητικό και ανθρώπινο και που κάνει δάκρυα να αυλακώνουν τις αισθητές και νοερές παριές, είναι ο πνευματικός αδυσόπιτος πόλεμος, στον οποίο βρέθηκε αντιμέτωπος με τον εαυτό του, όταν φάνηκε να ελαττώνονται οι ψυχικές του αντοχές, να κάμπτεται το φρόνημά του και μετά από βασανιστικές ανακρίσεις πολλών ημερών, υποχωρώντας προς στιγμήν στον πειρασμό της απογνώσεως και θέλοντας να δώσει ένα τέλος στα βάσανά του, αποπειράθηκε να αυτοχειριαστεί, κόβοντας μάλιστα
με μαχαίρι τις καροτίδες του. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας τον άξιο δούλο του σε έσχατο κίνδυνο, τον εμπόδισε με τον άνθρωπο του καθεστώτος, ο οποίος τον φύλαγε και του οποίου νόμιζε ο Άγιος ότι θα διέλαθε της προσοχής. «Ω των σοφών σου κρυμάτων, Χριστέ, ο πόσο βαθιά ανθρώπινη είναι η Άγιοι μας, ακριβώς γιατί είναι βαθιά ένθεοι. Από πόσο δύσκολες απερίγραπτες καταστάσεις περνάνε και για τούτο μπορούν να μας βοηθήσουν αποτελεσματικά, έχοντας γνωρίσει την ανθρώπινη ασθένεια μαζί με την θεϊκή αντίληψη. Ο Άγιος Δεσπότης, έχοντας τόσα περάσει, είτε επιμένοντας, είτε νουθετώντας, είτε κηρύττοντας, χτυπημένος από πάμπολες ανδειξοότητες και στην προσωπική αλλά και την οικογενειακή του ζωή, αλλά με τη χαρά του Χριστού αμετάθετη εντός του, αποτελεί ασφαλή υπογραμμό για μας. Δεν έχασε κατά κανόνα ποτέ την αίσθηση του αποσταλμένου από τον Θεό στα απολαλό το πρόβατα, με όλες τις τρομερές απογοητεύσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος. Στο τέλος της ζωής του, τυφλός από τις επιπλοκές του διαβήτη, υποφέροντας από καρδιακή ανεπάρκεια, αυτοβιογραφείται και η πιστή του γραμματέας Γελένα Λάικφελτ καταγράφει καθ' υπαγόρευση του ιδίου στη γραφομηχανή των δύο του, ο οποίος δεν αποτελεί παρά ένα ταξίδι μέσα στον πόνο και τις φρικαλαιότητες της αθεΐας προς την χαρά του Χριστού, εκεί που ο Χριστός ως αγάπη αναμένει να κλείσει την ιστορία μας. Αδελφοί μου, ακριβώς διότι έχουν περάσει από οδυνηρή περιτομή καρδίας οι Άγιοι μας, ανάμεσά τους και οι τέσσερις βιογραφούμενοι σε αδρές γραμμές στην απόψινή μας ομιλία, μπορούν να μας μεταδώσουν κάτι, και αυτό είναι ο Χριστός αυτοπροσώπος. Όχι τίποτε δικό τους, γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι νεκροί, αλλά και εκ νεκρών ζώντες. Είναι η αναστάσιμη χαρά, ο καύσωνας, ο λίβας και η παγωνιά των πειρασμών. Κατέκαυσαν ό,τι περιττό στη ζωή τους και άφησαν τα αυθεντικά υπόλοιπα του καθενός να λάμπουν μέσα στο φως του Χριστού και της Εκκλησίας Του, λαμπικαρισμένα και μεταμορφωμένα να στέκουν μέσα στην αλήθειά Του. Σε αυτούς τους ολοζώντανους βοηθούς προστρέχουμε. Θα έτρεχε μήπως κανείς να λάβει βοήθεια από κάποιον νεκρό? Εκείνοι, ενώ ζούσαν ανάμεσά μας, ήταν όμοιοι σε όλα με εμάς, αλλά και πολύ διαφορετικοί, διότι άφησαν τα κάτω, τα άνω εφρόνουν, τις άνω συνάπτονταν, εκείνα εννοούν, για την αγάπη του Χριστού και για την δική μας αγάπη, για να ζήσει ο κόσμος. Ευχαριστώ.